Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας να έρθετε σήμερα στη συνέντευξη τύπου που δίνουμε για την αθλητική, για το αθλητικό γεγονός που ετοιμάζουμε την Κυριακή. Όπως ξέρετε και μέσα από δελτία τύπου που έχουμε στείλει, την Κυριακή η Γυμναστική Εταιρεία οργανώνει το τρέχω βαδίζω ποδηλατό στην πόλη μου για καλό σκοπό. Είναι η δεύτερη χρονιά που κάνουμε αυτό το αθλητικό γεγονός και τη φετινή χρονιά το αθλητικό αυτό γεγονός είναι αφιερωμένο στα 70 χρόνια της Γυμναστικής Εταιρείας η οποία λειτουργεί ανελιπώς. Πρέπει να πούμε εδώ ότι το τρέχω βαδίζω ποδηλατό είναι μια εκδήλωση που δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, έχει συναγωνιστικό χαρακτήρα, απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της πόλης μας και ο στόχος είναι οι πολίτες, άντρες, γυναίκες, παιδιά, ακόμα θα έλεγα παππούδες και γιαγιάδες, να κατέβουν από το σπίτι στην πόλη και να συμμετάσχουν σε αυτό το σημαντικό γεγονός για μας. Θέλουμε δηλαδή την Κυριακή να έχουμε μία γιορτή, να γεμίσουμε τους δρόμους από ποδηλάτες, από ανθρώπους που θα τρέχουν και που θα περπατάνε. Επίσης θα μπορούσαν να έρθουν και άνθρωποι που χρησιμοποιούν και πατινάζ, πατίνια δηλαδή, για να κάνουν τη διαδρομή αυτή. Η διαδρομή είναι περίπου 5 χιλιόμετρα, θα είναι μέσα στην πόλη και σε αυτό θα μας βοηθήσουν διάφοροι φορείς για να την πραγματοποιήσουν. Θα πρέπει να πούμε ότι για να κάνουμε την εκδήλωση αυτή ήρθαμε σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο, ο οποίος όταν του είπαμε ότι θέλουμε να κάνουμε και φέτος, όπως κάναμε και πέρυσι, το τρέχω βαδίζω ποδηλατό, με μεγάλη χαρά προσφέρθηκε να είναι υπό την αιγίδα του Δήμου. Τον ευχαριστούμε για αυτό το γεγονός και επίσης ο Δήμος μας βοηθάει και λόγω των υποδομών που έχει στο να στηθεί αυτή η εκδήλωση. Θα λέγαμε ότι εκτός από το Δήμο θα πρέπει να ευχαριστήσουμε διάφορους φορείς που μας βοηθούν στο να οργανώσουμε την εκδήλωση αυτή. Ένας από αυτούς τους φορείς είναι οι εθελοντές που τους είχαμε και πέρυσι, τους έχουμε και φέτος και επίσης φέτος εμπλουτίζονται οι εθελοντές με το κομμάτι του εθελοντισμού που έχει κάνει ο Δήμος μέσω της ακτίνας που έχει δημιουργήσει. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το τμήμα το εθελοντικό του προσκοπισμού που θα έρθει να συνδράμει σε αυτή την προσπάθειά μας. Επίσης θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την τροχέα η οποία θα μας βοηθήσει στο να γίνει ο γύρος της πόλης χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας που συμβάλλουν με τον τρόπο τους και αυτοί στο να κάνουμε την εκδήλωση. Κοντά μου, εκτός από μένα, είναι και ο Ποσονίδης ο Μπάμπης, ο οποίος Μπάμπης είναι προπονητής της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου και επίσης είναι και η Ανθούλα η Μακρή, η οποία εκπροσωπεί το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου μας. Ο καθένας με τη σειρά του θα τοποθετηθεί, ο Μεν Μπάμπης για τα τεχνικά προβλήματα, το τεχνικό κομμάτι του τρέχω βαδίζω ποδηλατό και η Ανθούλα για το κοινωνικό παντοπολείο, γιατί πρέπει να πούμε ότι φέτος το τρέχω βαδίζω ποδηλατό έχει και τη διάσταση του καλού σκοπού και είπαμε επειδή κανένας ο οποίος θα συμμετάσχει στον αγώνα δεν θα πληρώσει κάποιο αντίτιμο, θα μπορεί αυτός που θα τρέξει, θα κάνει ποδήλατο ή θα περπατήσει να φέρει ξηρά τροφή που θα τη διαθέσουμε για το κοινωνικό παντοπολείο. Μια πράξη που θα βοηθήσει τους ανθρώπους που
έχουν προβλήματα οικονομικά, να νιώσουν καλύτερα. Αν ξέχασα κάτι, στη συνέχεια θα το πω, ή και μέσα από τις ερωτήσεις θα μπορέσουμε να δούμε περισσότερο το πρόβλημα που υπάρχει. Ο Μπάμπης θα μιλήσει για το τεχνικό κομμάτι και δίνουμε το λόγο για να σου πει δύο λόγια. Έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν τον αγώνα αυτό μοναδικό και ιδιαίτερο. Όπως γνωρίζετε, η γυμναστική εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, τα 70 χρόνια της ζωής της, μέσα από τους αθλητές και τις διακρίσεις, έχει μεταφέρει το όνομα της πόλης μας σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος και ακόμα και στο εξωτερικό. Ο αγώνας όμως αυτός έχει ένα άλλο χαρακτήρα. Έχει βασικό σκοπό την ανάδειξη της πόλης μας σαν μιας πόλης ζωντανής και όμορφης. Το μέσο είναι ο αθλητισμός. Μέσω του αθλητισμού, οι αγρινιώτες και αγρινιώτισες μπορούν την Κυριακή να κατέβουν, να τρέξουν, να απαντήσουν, να πάρουν τα ποδήλατά τους και μέσα από αυτή τη συνάντηση να αναδείξουν την ομορφιά της πόλης μας. Μέσα από αυτή τη συνάντηση μπορούμε να βρούμε αξίες, να δείχνουν αξίες όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και το εφαγωνίζεται. Την Κυριακή το πρωί καλούμε τους αγρινιώτες και τις αγρινιώτες να πάρουν τα παιδιά τους, οι οικογένειες, τους φίλους, να δημιουργήσουν παρέες, να κατέβουν και όλοι μαζί μέσα από ένα ποτάμι που θα δημιουργήσουμε να διασχίσουμε την πόλη μας, φωνάζοντας όχι στην αδράνεια, όχι στη μιζέρια, ναι στη ζωή, ναι στην αλληλεγγύη, ναι στη συλλογικότητα. Ο αγώνας αυτός, το βασικό σκοπό έχει να φανεί ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι το οποίο θα αναδείξει την πόλη μας, που συνδέει τον πολιτισμό μαζί με τον αθλητισμό. Όσον αφορά το αθλητικό κομμάτι, όπως και πέρσι, ο αγώνας αυτός είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα, ξεκινάει από την κεντρική πλατεία, θα διασχίσει τους βασικούς οδούς της πόλης όπως είναι η Μπαϊμπά, η Αγίου Χριστοφόρου, θα ανέβει στην Παπαστράτο, την Ελευθερία Βενιζέλου, το Ιερό Πολυτεχνείο, θα στρίψουμε στην πλατεία Χατζοπούλου, κατεβούμε την Καλυβίο, θα περάσουμε μπροστά από τα δικαστήρια, Παπά Ιωάννου, στην Ταλή θα κατέβουμε κάτω μέχρι το ύψος της Ισνέου για να συναντήσουμε τη Χαρλάτου Λικούπη και θα ανεβούμε πάλι επάνω από τη Βότση να ανεβούμε την Αναστασιάδη και θα ανεβούμε πάλι στην πλατεία. Όπως είπε ο Πρόεδρος, εδώ δεν υπάρχουν νικητές και κοιμένοι. Όλοι είναι ίσοι. Δεν έχουμε διαφορετικότητες βάρος, ύψος, ηλικίες, μεγάλοι, μικροί. Καλούμε όλους. Η περσινή μας εμπειρία μας έδειξε ότι όλοι μπορούν. Υπήρχαν πέρσι παιδιά 5 χρονών, όπως υπήρχαν και ηλικιωμένοι μέχρι 80 χρονών. Επομένως, πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα που θα προβληματίσει κάποιον να συμμετέχει. Ίσα-ίσα πιστεύουμε ότι είναι μια ευκαιρία για πολλούς να πάρουν τους φίλους τους, να πάρουν τα παιδιά τους για να κατέβουν να αγωνιστούν. Οι δηλώσεις συμμετοχής που θα μπορούν όσοι θέλουν να συμμετάσχουν θα γίνονται εδώ στο Παπαστράτιο Μέγαρο την Παρασκευή και το Σάββατο 6 με 8 και για περιορισμένο αριθμό συμμετοχών μπορούμε να κάνουμε και μία ώρα την Κυριακή στον χώρο της εκκίνησης. Όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο την Κυριακή να όλοι να δηλωθούν γιατί από άλλες φορές που έχουμε κάνει αγώνες είδαμε ότι όταν μαζεύονται όλη την Κυριακή ή μία ώρα πριν τον αγώνα δεν προλαβαίνουμε να δώσουμε τους αριθμούς και να κάνουμε και τις εγγραφές. Επίσης, σε όλους τους συμμετέχοντες και τερματίσαντες θα αποδοθεί αναμνηστικό μετάλλιο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι όλοι θα έχουν εγγραφή και θα έχουν αριθμό. Ένα σημείο το οποίο και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε πρωτοποριακό είναι ότι πριν τον αγώνα θα υπάρχει χορευτικό της γυμναστικής εταιρείας Ζούμπα, για να προθερμάνουμε και να ανεβάσουμε τους ρυθμούς όσο θέλουν να συμμετάσχουν. Πάρα πολύ την γυμναστική εταιρεία για την ευαισθητοποίησή της πάνω στα θέματα της κοινωνικής αλληλεγγύης. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά όλοι, το κοινωνικό πρωτοπολείο του Αγρινίου είναι το πρώτο περιφερειακό κοινωνικό πρωτοπολείο που έχει πάρα πολλούς δικαιούχους. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο στην Ελλάδα και αυτό δυστυχώς είναι πολύ επίπονο. Έχει 2.200 περίπου οικογένειες, γύρω στις 6.850 άτομα, τα οποία προσπαθούμε μία φορά το μήνα να κάνουμε ένα κύκλο και να παίρνουν όλοι. Αυτό θέλει πολύ αγώνα και
και ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, προσπαθεί πάρα πολύ. Και οι φορείς. Απευθυνθόμαστε πάντα σε συλλόγους, σε χορηγούς, σε φορείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη ΓΕΑ για αυτή την πρωτοβουλία της, γιατί έρχονται και Άγιες Μέρες. Και αν τι άλλο, να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερα αυτές τις ημέρες σε αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει περίπτερο στον αφετηρία, το οποίο θα έχει του Δήμου, που θα έχει τα διακριτικά του Κοινωνικού Παντοπολίου. Εκεί θα υπάρχουν υπάλληλοι του Κοινωνικού Παντοπολίου και εθελοντές από την Ακτίνα, οι οποίοι θα μαζεύουν τα τρόφιμα. Καλούμε λοιπόν όλους όσους κατέβουν στο κέντρο εκείνη τη μέρα, είτε για να πάρουν μέρος στον αγώνα, είτε για να δουν τους, να διασκεδάσουν, γιατί είναι μια ημέρα χαράς αυτή. Να φέρουν έστω ό,τι μπορεί ο καθένας, ένα πακέτο μακαρόνια, ένα γάλα. Αυτά θα είναι χρήσιμα, να μην είναι, δηλαδή να μην λένε «Α, θα πάμε ολόκληρη σακούλα, δεν μπορούμε». Και ένα προϊόν αρκεί. Οτιδήποτε μπορεί ο καθένας, έστω και από το στήριγμά του, είναι αρκετό. Ευχαριστώ πολύ.